εντυπωσιακή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση των τεθωραξιμένων οχημάτων μάχης τύπου Marder 1A3 που απέκτησε πρόσφατα ο ελληνικός στρατός. Στο πλαίσιο της άσκησης Θρακικής Συνεργασία 23, που πραγματοποιήθηκε στο Πετροχώρι Ξάνθης με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μεταξύ άλλων συμμετείχε το 646 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, το οποίο με τα Marder ανέδειξε όλα τα πλεονεκτήματα του νέου τύπου, μεταφέροντας μηχανοκίνητο πεζικό σε επιθετικές επιχειρήσεις συνδυαστικά με άρματα μάχης Leopard 2 Hell. Μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει ήδη εκπαιδευτεί στο νέο όχημα. Και στόχος μας είναι η άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση του νέου οχήματος και η ένταξή του στα επιχειρησιακά μας σχέδια. Τα νέα τεθωραξισμένα οχήματα μάχης τύπου Marder του ελληνικού στρατού προσφέρουν ταχύτητα, ευελιξία και το κυριότερο ισχύ πυρός χάρη στο πυροβόλο των 20 χιλιοστών, το οποίο μπορεί πλέον να υποστηρίζει άμεσα τα αποβαζόμενα τμήματα μηχανοκίνητου πεζικού. Χάρη στον οπλισμό που διαθέτει το Marder, μπορούμε να παρέχουμε άμεσα πυρά υποστηρίξεως στην αποβιβαζόμενη ομάδα πεζικού. Στην ΤΑΜΣ Θρακική Συνεργασία είχαμε τη δυνατότητα να συνεκπαιδευτούμε ρεαλιστικά με λοιπά όπλα ελιγμού τόσο των ελληνικών όσο και των αμερικάνικων δυνάμεων. Τα νέα αποκτήματα αναβάθμισαν κατακόρυφα τις επιχειρησιακές ικανότητες του μηχανοκίνητου πεζικού. Καθώς με τριμελές πλήρωμα και με κύριο οπλισμό ένα πυροβόλο των 20 χιλιοστών μπορεί να μεταφέρει με ταχύτητα σε οποιοδήποτε έδαφος μια πλήρη ομάδα τυφεκιοφόρων, παρέχοντας προστασία μέσω της θωράκισης που διαθέτει. Είναι ταχυκίνητα, ευέλικτα, ενώ διαθέτουν ισχυρή θωράκιση και έχουν μεγάλη δύναμη κρούσης. Η απόκτηση των Marder, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΓΕΣ, προσέδωσε στο ελληνικό πεζικό μια ριζική και κέρια αναβάθμιση του αξιόμαχου, ισχυροποιώντας τις μονάδες ελιγμού του ΔΣ στρατού. Κατά γενική ομολογία, οι συνολικές εντυπώσεις από τη δράση των Τόμα Marder ήταν άριστες.